Κύριε, πάμε γρήγορα, γιατί έχουμε ανώμαλο 64χρονο να ψαρεύει ανήλικα αγόρια από το Facebook. Πες μας, παρακαλώ πολύ, Σταύρο Λόρου, τι ακριβώς έχει συμβεί εδώ. Να πούμε ότι η δράση του αποκαλύφθηκε όταν ο 15χρονος έκανε γνωστό στην οικογένειά του τι ακριβώς συνέβαινε. Ένα 15χρονο παιδί. Έτσι ακριβώς. Να πούμε ότι ο 64χρονος γνώρισε το νεαρό, το παιδί αυτό μέσω Facebook και άρχισε να του στέλνει μηνύματα τα οποία είχαν πορνογραφικό υλικό, καθώς και δικά του προσωπικά βίντεο και φωτογραφίες, όπου έδειχνε και τα γεννητικά του όργανα μάλιστα. Να πούμε ότι ο 15χρονος αμέσως είπε τι ακριβώς συμβαίνει στην οικογένειά του. Οι ίδιοι κάνανε μήνυση και απευθυνθήκανε στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, όπου έπειτα από την καταγγελία έγινε άρση του απορρίτου και τελικά η δίωξη έφτασε στον 64χρονο, ο οποίος διέμενε στον Εύρο. Ανώμαλος δηλαδή, έχουμε έναν ανώμαλο. Ένα ανώμαλο κατά κάθε της κοινωνίας, ο οποίος, ακούστε, έστελνε γυμνές του φωτογραφίες ο ανώμαλος στο 15χρονο αγοράκι. Και βίντεο. Και βίντεο, και βίντεο. Και βίντεο μάλιστα. Πες μας. Να πούμε ότι κατασχέθηκε ο φορητός του υπολογιστής και οτιδήποτε άλλο υπήρχε στο σπίτι. Ταυτοποιήθηκε ότι αυτός ήταν ο δράστης. Βρέθηκαν πάρα πολλά βίντεο και φωτογραφίες πορνογραφικού υλικού στην κατοχή του. Αυτή τη στιγμή έχει σχηματιστεί δικογραφία και αναμένουμε να δούμε τη συνέχεια της υπόθεσης. Μάλιστα. Μιλάμε για ασύλληπτο γεγονός. Πραγματικά μας έχει όλους το πόσο ανομαλία υπάρχει και πώς όλοι αυτοί βρίσκουν μέσω του διαδικτύου τον τρόπο να προσπαθούν να προσεγγίσουν ανήλικα παιδιά. Και το έκανε και εντελώς απροκάλυπτα, ούτε είχε κρύψει την ταυτότητά. Πάλι καλά που μίλησε, κύριε Καμπούρη, ο ανήλικος. Πάλι καλά, η επικοινωνία με τους γονείς σε αυτή την ηλικία με τα παιδιά είναι πάντοτε χρήσιμη. Και το είδατε στην πράξη. Μάλιστα. Πάμε όμως, γιατί εδώ πέρα έχουμε αυτή τη στιγμή στα αρχεία της νομίας.